Ομολογώ ότι δεν ήταν εύκολη η απόφαση να έρθω και να μιλήσω στη σημερινή εκδήλωση. Σε αυτή την αίθουσα τόσες αναμνήσεις με την αγάπη και πολλούς από εσάς. Να μιλήσω για το έγκλημα στα Τέμπη, όπου τόσο απροσδόκητα και αδιανόητα έχασα το παιδί μου. Όμως, ανεξάρτητα από αυτό που βιώνω, έχω χρέος και στόχο ζωής να μιλώ και εκ μέρους της αγάπης και να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις όπως θα ήθελε και η αγάπη και αναμφίβολα οι 56 ακόμη δικοί μας άνθρωποι που χάθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών. Για την αποκάλυψη και της παραμικρής πτυχής του εγκλήματος των Τεμπών, την αποκάλυψη των υπαιτίων των ενόχων του εγκλήματος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, και την παραδειγματική τιμωρία τους, για να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα με 57 νεκρούς. Οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά που επέστρεφαν στα σπίτια τους ή τις σχολές τους με το ασφαλέστερο όπως μέχρι τότε μας άφηναν να πιστεύουμε μεταφορικό μέσον. Μεταξύ των θυμάτων 16 φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΙΘΗ, του ΠΑΜΑΚ και του ΔΙΠΑΕ. Αρκετοί από τους 180 τραυματίες βαριά τραυματισμένοι. Ο Γεράσιμος, ο 20χρονος φοιτητής από το Βόλο, δίνει ακόμη μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Ένα χρόνο μετά βρίσκεται σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού, σε κόμμα. Σε δύο μέρες κλείνει ένας χρόνος από τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας. Με τοπική σύγκρουση δύο τρένων, ενός επιβατικού και ενός εμπορικού, που κινούνταν αντίθετα στην ίδια γραμμή για 12 λεπτά. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί με τοπική σύγκρουση τρένων στον κεντρικό άξονα του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, ενώ υπάρχει διπλή γραμμή? Πώς είναι δυνατόν να συμβεί με τοπική σύγκρουση τρένων εν έτη 2023, με τέτοια πρόοδο της τεχνολογίας, με τόσα συστήματα ασφαλείας που υποτίθεται ότι λειτουργούσαν και τόσες επενδύσεις που υποτίθεται ότι είχαν γίνει? Γιατί εμείς τέτοια ακούγαμε τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Μεγαλόσχημες δηλώσεις των Υπουργών Μεταφοράς και όχι μόνο, δημιουργούσαν τεκνιέντος, όπως αποκαλύφθηκε δυστυχώς εκ των υστέρων, πλαστές εντυπώσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. Νόμοι επί νόμων, στο όνομα προφανώς της εξυγίανσης και της αποδοτικότερης σε εισαγωγικά λειτουργίας του ΟΣΕ. Κατάκριση του ΟΣΕ σε επιμέρους στιγατρικές εταιρείες, ΕργοΣΕ, ΓΕΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ και άλλες, στη βάση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση του ελεύθερου ανταγωνισμού στις μεταφορές. Συμβάσεις επισυμβάσεων που δεν υλοποιούνταν. Εκατομμύρια ευρώ για την εγκατάσταση εξυγχρονισμένων συστημάτων ασφαλείας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Συστήματα που ποτέ μέχρι σήμερα δεν λειτουργήσαν ενιαία στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και πρόκειτο για τη λειτουργία βασικών συστημάτων ασφαλείας. Η φωτοσύμαξη του σιδηροδρομικού δικτύου. Το GSMA, που είναι το σύστημα που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των σταθμαρχών και των μηχανοδηγών, ανεξάρτητα από το ανάδειγμα της περιοχής. Το ETCS, το σύστημα αυτόματης παίδησης όταν υπάρχει κίνδυνος. Και φυσικά η τηλεδιοίκηση. Η περιβόητη σύμβαση 717 του 2014 αφορούσε την ανάταξη και την αναβάθμιση της φωτοσύμανσης, του GSMR και της τηλεδιοίκησης στον κακοσυντηρημένο και παρατημένο άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας. Η αρχική σύμβαση προέβλεπε ότι το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2016, 24 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση λοιπόν αυτή, που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2016, παρατάθηκε όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 11 φορές από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, χωρίς ποτέ να κηρυχτεί έκπτωτος κάποιος ανάδοχος και με πρόσθετο προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων ευρώ κάθε φορά. Η τελευταία από τις τρεις παρατάσεις της κυβερνήσεως Λουδού είχε ημερομηνία περάτωσης της υλοποίησης το Μάρτιο του 2023. Τους προλάβαμε. Έτσι, η κατάσταση στην οποία βρισκόταν οι υποδομές του συνόλου των αυτοματοποιημένων συστημάτων ασφαλείας ήταν τραγική.
και αυτό καταγράφεται και στο πόρισμα της Τριμελούς Επιτροπής Πραγματογνωμόνων, που όρισε αμέσως τις πρώτες μέρες του Μάρτη, ο τότε Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος ανέλαβε μετά την παρέτηση του ευαίσθητου Υπουργού του Κώστα Καραμαλή και τη διοίκηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ, σταδιακά είχαν καταργηθεί προϋπάρχουσες ασφαλιστικές δικλίδες, όπως ο προϊστάμενος της αμαξοπιστυχίας και το Κέντρο Παρακολούθησης Κυκλοφορίας στην Καρόλου, που όπως καταγράφηκε στα τακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το θέμα των ΤΕΜΠΟΝ, είχε αποτρέψει παλαιότερα αντίστοιχα συμβάντα με αυτό των ΤΕΜΠΟΝ. Όσον αφορά δε τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στο σιδηρόδρομο, το αντιστάθμισμα ήταν η προσλήψη συμβασιούχων με μπλοκάκι, δοκιμασμένη μέθοδος, και σε πόστα ακόμη σταθμαρχών και η μείωση του αριθμού των σταθμαρχών στις βάρδιες. Το κόστος, κόντρα στην ασφάλεια των μετακινήσεων, κόντρα στις ζωές μας. Και ήταν πολύ συχνές οι βλάβες που ακινητοποιούσαν αμαξοστοιχίες σε διάφορα σημεία του δικτύου και πολύ συχνές οι μονοδρομήσεις που γινόταν στη διπλή γραμμή του σιδηροδρομικού άξονα. Το ανθρώπινο λάθος ήταν αναμενόμενο να συμβεί από στιγμή σε στιγμή. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, δηλαδή την ίδια μέρα του δυστυχήματος, στις 9:58 το βράδυ, ανεβαίνει ένα άρθρο στο έθνος.gr με τίτλο «Καταραίουν σιδηροδρομικές υποδομές. Μια ακόμα δύσκολη μέρα για το σιδηρόδρομο». Και διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα του άρθρου. Έντονα σημάδια κατάρρευσης εμφανίζουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές σε όλα τα επίπεδα, καθώς τον τελευταίο καιρό είναι καθημερινές οι βλάβες που ακινητοποιούν αμαξοστοιχίες σε διάφορα σημεία του δικτύου και γεννούν σοβαρά ερωτηματικά για την ποιότητα της συντήρησης στο δίκτυο και στα τρένα. Το άρθρο συνεχίζει αναφέροντας τρία συμβάντα που είχαν καταγραφεί νωρίτερα στο σιδηρόδρομο το απόγευμα εκείνης της μέρας. 1. Καλώδιο ηλεκτροκίνησης κόπηκε και έπεσε πάνω στην αμαξοστοιχεία Intercity 56, στην οποία επέβαιναν 450 επιβάτες. Οι επιβάτες αφού κάθισαν 3 ώρες μέσα στα βαγόνια, χωρίς να έχουν καμία ενημέρωση, τελικά μεταφέρθηκαν για καλή τους τύχη με πούλμα στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο συμβάν. Η αμαξοστοιχεία 2594 Λάρισα Θεσσαλονίκη ακινητοποιήθηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος κοντά στο σταθμό της Λάρισας. Και γι' αυτό τη γυρίσανε ύστερα προς τα πίσω με όπιστε, έχοντας κλείσει τη γραμμή ανόδου από Λάρισα Θεσσαλονίκη. Η αμαξοστοιχεία Intercity 63 Θεσσαλονίκη Αθήνα παρουσίασε καθυστέρηση στην αναχώρησή της και παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη, καθώς και αυτό το τρένο είχε βλάβει, καθυστέρηση μιας ώρας. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το άρθρο αναρτήθηκε στις 9:58 το βράδυ. Σε μία ώρα και 20 λεπτά χάνουν τη ζωή τους 47 επιβάτες και 10 εργαζόμενοι στη Hellenic Train, στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας. Η κατάσταση που επικρατούσε στον ελληνικό σιδηρόδρομο ήταν γνωστή στους υπεύθυνους εδώ και πολλά χρόνια. Συχνές καταγγελίες των σωματείων των εργαζομένων, αλλά και διοικητικών στελεχών έφταναν τόσο στο Υπουργείο Μεταφορών, όσο και στον ΟΣΕ, όσο και στη ΡΑΣ, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμου, για την κατάσταση του σιδηρόδρομου και τις εγκληματικές ελλείψεις στα συστήματα ασφάλειας των τρένων. Ενδεικτικά αναφέρω την εξώδικη διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλεξης των Μηχανοδηγών, που παραδόθηκε τον Νοέμβρη του 2022 στον ΟΣΕ και το Υπουργείο Μεταφορών, ενώ κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα στη ΡΑΣ και τη Hellenic Train. Την επιστολή παρέτησης που έστειλε στη διοίκηση της ΕργοΣΕ τον Απρίλιο του 2022, ο Χρήστος Κατσιούλης, στέλεχος της ΕργοΣΕ, πρόεδρος της Επιτροπής για το ETCS, το Σύστημα Αυτόματης Πέδησης. Την επιστολή που έστειλε το Σεπτέμβριο του 2021 ο Διεθνών Σύμβουλος της ΤΡΕΝΟΣΕ Φίλιππος Τσαλίδης στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ Σπύρο Πατέρα, με πρώτο όνομα στην κοινοποίηση αυτό του Κώστα Καραμαλή, δεύτερο του τότε Υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου, τρίτο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών Γιάννη Ψυχαρά.
Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης και στην πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, της γνωστής πια σε όλους μας ΡΑΣ, την Ιωάννα Τσαπαρίκου. Δυστυχώς, οι παραλήπτες όλων των παραπάνω αδιαφορούσαν εγκληματικά. Όχι μόνο δεν έπραξαν αυτό που έπρεπε να πράξουν, αν μη τι άλλο πληρώνονταν για τη θέση που κατήχαν. Όχι μόνο άφηναν τα χρόνια να περάσουν χωρίς να μεριμνήσουν για τους κινδύνους των σιδηροδρομικών μετακινήσεων, αλλά αντιθέτως φρόντισαν, σκεπτόμενοι εκ του πονηρού, να παραπληροφορούν για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, επιτρέποντας μάλιστα να κυκλοφορούν διαφημιστικά τρέιλερ της Τρενοσέ με φωτογραφίες από την τηλεδιοίκηση της Ρώμης, διαφημίζοντας μάλιστα και την όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα των τρένων, που την αυξάνανε έχοντας πλήρη επίγνωση της παντελούς έλλειψης μέτρων ασφαλείας, καθώς ήταν οι ίδιοι που υπογράφανε τις παρατάσεις των συμβάσεων που θα υλοποιούσαν την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μέτρων αυτών. Γιατί όμως υπήρξαν οι παρατάσεις και οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των συμβάσεων? Στο ερώτημα αυτό απαντά πολύ εύγλωτα η Επιτροπή Γεραπετρίτη στη σελίδα 205 του πορίσματός της. Τα σιδηροδρομικά έργα αποτέλεσαν πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ διάφορων εργολάβων, κατασκευαστών, προμηθευτών. Για να ικανοποιηθούν μάλιστα οι προμηθευτές από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, η κατάρτιση των έργων κατάντησε συνήθως πρακτική. Ακόμη και οι προδιαγραφές ήταν συχνά διαφορετικές, από ένα τμήμα χιλιομέτρων έως το επόμενο τμήμα χιλιομέτρων, με συνέπεια ασυμβατότητες μεταξύ των τμήματων ενός ενιαίου κατά τα άλλα έργου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξήγαγε έρευνα για την οικονομική διαχείριση της Σύμβασης 717 και κατέληξε σε πόρισμα με 23 κατηγορούμενους με βαριές κατηγορίες, ζητώντας να εξεταστούν πιθανές ευθύνες των πρώην υπουργών μεταφοράς Σπίρτζη και Καραμαλή. Οχτώ μόλις μέρες πριν το δυστύχημα, στις 20 Φεβρουαρίου, ο υπουργός μεταφορών Κώστας Καραμαλής δήλωνε στη Βουλή ψευδός, με θράσος και προσποιητή σιγουριά: «Δεν παίζουμε με την ασφάλεια των επιβατών στα τρένα. Είναι ντροπή να μιλάτε για την ασφάλεια του σιδηρόδρομου το 2023». 8 μέρες μετά το δυστύχημα, στις 8 Μαρτίου, ο Άδωνος Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης τότε, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, προκάλεσε, αν θυμάστε, θύελλα αντιδράσεων με την παρακάτω δήλωση: «Αν έλεγε ο Καραμαλής ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα, δεν θα έμπαινε κανείς», αποκαλύπτοντας τα ψεύδι που ακούγαμε. Ο Ζαχαρίας Τουρνάρας, διευθυντής συντήρησης του ΟΣΕ, ζητούσε επιτακτικά στις 20 Μαρτίου να μπει τέλος στις ΟΝΕΡ δηλώσεις σταθμάρχη της Λάρισας, ο οποίος παρουσία του Υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου διέψευδε κατηγορηματικά την ύπαρξη τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Ο Ζαχαρίας Τουρνάρας ήταν ο ίδιος, μετά από αυτό το επεισόδιο, ο οποίος εμφανίστηκε σε ρεπορτάζ κατά την επανεκκίνηση του σιδηρόδρομου στις 3 Απριλίου, παριστάνοντας τον τυχαίο επιβάτη. Καθησυχαστικός, βέβαιος για την ασφάλεια, άνετος για το σιδηροδρομικό ταξίδι που τον περίμενε. Στις 2 Ιουνίου, βέβαια, ο Ζαχαρίας Τουρνάρας διώχθηκε από την εφέτη ανακριτή, που διεξάγει την ανάκριση, για κακουργηματικές πράξεις. Και τώρα φτάνουμε στο δυστύχημα. Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, στις 7:22 το απόγευμα, η επιβατική αμαξοστοιχή Intercity 62 αναχωρεί από το σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα το απόγευμα, η γραμμή ανόδου στο τμήμα Παλαιοφάρισα-Λαλάρισα τίθεται εκτός λειτουργίας από την πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης που είχα αναφέρει πιο μπροστά. Εξαιτίας αυτού, το Intercity 62 έχει καθυστέρηση γύρω στα 50 λεπτά στα Παλαιοφάρσαλα, περιμένοντας να περάσει η αμαξοστοιχή Intercity 63 από Λάρισα προς Αθήνα, η οποία καταλαμβάνει πια τη μοναδική ελεύθερη διαθέσιμη γραμμή. Και αυτή είναι η γραμμή καθόδου.
Τελικά η Intercity 62 αναχωρεί για Λάρισα στις 10:38 από τη γραμμή καθόδου. Στο σταθμό της Λάρισας, στην απογευματινή βάρδια, εργάζονται δύο σταθμάρχες, ο ένας εκ των οποίων με μεγάλη εμπειρία. Η απογευματινή βάρδια λήγει στις 11 το βράδυ, ενώ στις 10 ξεκινάει η βάρδια του μοιραίου, όπως καθιερώθηκε να λέμε σταθμάρχη. Η εκπαίδευσή του δεν είναι ολοκληρωμένη, όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Επιτροπής Γεραπετρίτη πάλι. Και έχει ελάχιστη εμπειρία. Έχει ελάχιστη εμπειρία, έμεινε στο σταθμό της Καλαμπάκας ένα μήνα, στον οποίο περνάνε δύο τρένα την ημέρα, και είχε αναλάβει 5 μέρες πριν υπηρεσία ως σταθμάρχης Λάρισας. 6 μήνες μόλις μετά την εκπαίδευση του, την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του. Ο πρώην πρόεδρος της ΡΑΣ, Βασίλης Τσιαμαντής, στην κατάθεσή του στην Εξεταστική της Βουλής, δήλωσε ότι για να τοποθετηθεί κάποιος σταθμάρχης σε ένα κομβικό σταθμό, όπως είναι ο σταθμός της Λάρισας, πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 ετή εμπειρία. Είπε χαρακτηριστικά 5 με 10 χρόνια εμπειρία για να πάει κάποιος σταθμάρχης σε ένα κομβικό σταθμό. Το Intercity 62, η επιβατική που μας ενδιαφέρει, φτάνει στη Λάρισα στις 11:02 και αναχωρεί για Θεσσαλονίκη στις 11:06. Κανονικά από τη γραμμή ανόδου, μεταφέροντας 344 επιβάτες και 10 μέλη πλήρωμα. Περίπου 1.200 μέτρα μετά το σταθμό, μπαίνει λανθασμένα στη γραμμή καθόδου, γιατί το κλειδί 118 είναι σε θέση διαγώνια. Σχεδόν ταυτόχρονα στις 11:04 διέρχεται από το σταθμό των νέων πόρων η εμπορική αμαξοστοιχεία 63503 με προορισμό τον Πειραιά και κινείται επίσης στη γραμμή καθόδου. Για 12 περίπου λεπτά τα δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή, τη γραμμή καθόδου. Με αντίθετη φορά, χωρίς να λειτουργεί κανένα από τα συστήματα ασφαλείας για τα οποία ξοδεύτηκαν δισεκατομμύρια τα τελευταία 25 χρόνια. Σύμφωνα με τις καταθέσεις πραγματογνωμόνων, αλλά και μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, έστω και ένα από αυτά τα συστήματα ασφαλείας που χρηματοδοτήθηκαν να λειτουργούσε, η σύγκρουση θα είχε αποτραπεί. Αν λειτουργούσε η σηματοδότηση, δεν θα έπαινε με κόκκινο φανάρι η επιβατική αμαξοστοιχεία στη γραμμή καθόδου, που ήταν ήδη κατηλημένη από την εμπορική. Δεύτερο, αν λειτουργούσε το σύστημα ETCS και έπαινε ο μηχανοδηγός με κόκκινο φωτόσημο στη γραμμή καθόδου, το τρένο θα φρέναρε απότομα, ώστε να μην επιτρέψει την κίνησή του σε κατηλημένη γραμμή. Τρίτον, αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, που είχε καταστραφεί το 19 από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα κοντινό, στο κοντινό εργοστάσιο Ζάχαρης. Ο τηλεδιοικητής που παρακολουθεί την κίνηση των τρένων στην οθόνη του θα είχε αντιληφθεί το πρόβλημα εγκαίρως και θα είχε δώσει εντολή ακινητοποίησης των τρένων. Ειδικά όταν καταστράφηκε αυτός ο σταθμός τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, διαβάστηκε σχετικά το έγγραφο με το οποίο ο υπεύθυνος εκεί, ο σταθμάρχης, ο υπεύθυνος εργαζόμενος του ΟΣΕ, έστελνε στους ανωτέρους του, στα Υπουργεία, στη ΡΑΣ, σε όλους το μήνυμα προκειμένου να πράξουν τα δέοντα. Αν λειτουργούσε τέλος το σύστημα επικοινωνίας GSMR, ο μηχανοδηγός της επιβατικής, ξεκινώντας από τη Λάρισα, θα είχε ακούσει την εντολή που έλαβε σχεδόν ταυτόχρονα η εμπορική αμαξοστοιχεία από τους νέους πόρους και θα είχε αντιληφθεί ότι υπάρχει αντίθετη κίνηση στην ίδια γραμμή. Στις 11:18 τα δύο τρένα συγκρούνται με τοπικά, λίγο μετά τον Ευαγγελισμό Λάρισας. Η σύγκρουση των τρένων έχει καταγραφεί από 3 διαφορετικές κάμερες που υπήρχαν στην περιοχή για διάφορους λόγους. Από τα σχετικά βίντεο παρατηρούμε ότι περίπου 6 δέκατα του δευτερολέπτου μετά την αρχική σύγκρουση, δηλαδή σχεδόν ταυτόχρονα με τη σύγκρουση, ακολουθεί ανάφλεξη άγνωστης καύσιμης ύλης, η οποία εκδηλώνεται με την μορφή μπάλας φωτιάς, διαμέτρου περίπου 80 μέτρων. Από την ανάλυση στο βίντεο και τη μελέτη των επιμέρους καρέ, διαπιστώνουμε ότι στα πρώτα δευτερόλεπτα έγιναν 3 διαδοχικές εκρήξεις, αφού η μπάλα φωτιάς
διαστέλλεται και συρρυκνώνεται 3 φορές. Τώρα για τη φωτιά. Τα βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας δεν τηρούσαν τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές πυρασφάλειας και τα υλικά κατασκευής τους δεν ήταν πυράντοχα. Τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας που διέθεταν ήταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ίσχυαν κατά το έτος της κατασκευής των βαγονιών, 30 χρόνια πριν. Παρ' όλα αυτά, είχαν άδεια κυκλοφορίας από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, πυράς, καθώς και από την ΕΡΑ, που είναι ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά τα μη επικαιροποιημένα πιστοποιητικά πυρασφάλειας που έχουν τα βαγόνια, αυτό ισχύει για το 90% των βαγονιών που κινούνται στο δίκτυό μας. Το κόστος, το κόστος. Λοιπόν, η φωτιά συνέχισε να καίει περίπου 2,5 ώρες μετά τη σύγκρουση. Μέχρι περίπου τις 2 τα ξημερώματα υπήρχαν ακόμη εστίες φωτιάς. Το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν η απαντράκωση 30 θυμάτων. Η ιατροδικαστική εξέταση ενός από τα θύματα, αυτά τα πανθρακωμένα, έδειξε ότι η αιτία θανάτου ήταν η φωτιά και όχι η σύγκρουση. Για τα υπόλοιπα 29 θύματα, η ιατροδικαστική έκθεση αδυνατεί να καταλήξει σε ακριβή συμπεράσματα σχετικά με την αιτία θανάτου λόγω της μεγάλης έκθεσης της απαντράκωσης. Ευλόγως διερωτόμαστε, πώς από τα θύματα αυτά κάηκαν τραυματισμένα μεν, αλλά ζωντανά, πόσα θα είχαν σωθεί αν δεν υπήρχε η φωτιά. Στις 2 Μαρτίου έρχεται στη Λάρισα, καλά, 3 Μαρτίου παράλασαν οι πάντες. Οι πάντες από όλα τα κόμματα. Ιδιαίτερα τεθλιμμένοι οι υπουργοί της κυβέρνησης. Στις 2 Μαρτίου έρχεται στη Λάρισα ο Χρήστος Τριαντόπουλος, τότε υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, του κυρίου Μητσοτάκη του Πρωθυπουργού, και συγκαλεί σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Στη σύσκεψη στην οποία συμμετέχει και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, λαμβάνονται αποφάσεις για άμεσες ενέργειες που οδήγησαν στην εγκληματική αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Για τις ενέργειες αυτές δεν υπήρχε καμία εισαγγελική εντολή, αλλά δεν έγινε και καμία ενέργεια εκ μέρους των εισαγγελικών αρχών για να τη σταματήσει. Την Παρασκευή 3 Μαρτίου και ενώ μία επιβάτης, η 23χρονη Ρία Καμόχο, αγνοείται και δεν έχει ολοκληρωθεί επίσης η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ταυτοποίησης του συγγενείς των θυμάτων, δίνεται η εντολή από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κάπα Αγοραστό για την απομάκρυνση των συντριμνών και των βαγονιών. Στη συνέχεια, ενώ δεν έχει φυσικά ολοκληρωθεί η έρευνα από πραγματογνώμονες που διερευνούν το δυστύχημα και χωρίς να υπάρξει εισαγγελική εντολή όπως ανέφερα προηγουμένως, αρχίζει η απομάκρυνση του επιφανειακού χώματος, ξεπάζωμα κανονικό, μέχρι βάθους ενός μέτρου περίπου. Ένα μέρος των χωμάτων αυτών μεταφέρθηκε στο κουλούρι, το υπόλοιπο σε άγνωστο προορισμό. Μετά την απομάκρυνση του χώματος, ο χώρος καλύπτεται από στρώματα από κροκάλα, χαλίκι, άμμο και στρώνεται άσφαλτος και πίσα. Σημειωτέων ότι όλη αυτή η διαδικασία στην επιστημονική βιβλιογραφία, θα γνωρίζουν οι συνάδελφοι που είναι σχετικοί, συναντάται ως μέθοδος απορρίπανσης σε δάση. Η διαδικασία αυτή έχει ολοκληρωθεί μόλις μια εβδομάδα μετά το δυστύχημα, όπως φαίνεται από φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο εκείνες τις ημέρες. Η εγκληματική αυτή ενέργεια έχει 3 διαστάσεις. Έχει την ηθική, την ποινική, την οικονομική. Και θα σταθώ με 2 λόγια σε κάθε μία από αυτές. Ηθική. Τα χώματα αυτά περίεχαν την τέφρα των 30 θυμάτων που απαντρακώθηκαν. DNA θυμάτων επίσης, προφανώς και της Ιριέτας, που τελικά δεν ταυτοποιήθηκε. Και πολλά προσωπικά αντικείμενα, όπως κάποια κοσμήματα που είχαν μαζί τους οι επιβάτες. Τα θύματα. Όπως γνωρίζουμε, μετά την καύση του νεκρού, παραδίδεται στους συγγενείς η τέφρα του. Στην περίπτωση των απαντρακωμένων θυμάτων των Ντεμπόρ, η τέφρα πετάχτηκε. Η ενέργεια αυτή αποτελεί ύψιστη ύβρη προς τους νεκρούς. Η ποινική διάσταση.
Πρόκειται για ενέργειες που έγιναν χωρίς να υπάρχει καμία άδεια από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Επίσης, είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη εγκληματική αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος, αντίθετα με τον νόμο 5014, που αφορά τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων και ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2023. Μόλις τον Ιανουάριο του 2023 είχε ψηφιστεί αυτός ο νόμος και προβλέπει λοιπόν ότι ο τόπος του δυστυχήματος και τα συντρίμια προστατεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για τη διερεύνηση. Τέλος, η οικονομική διάσταση του θέματος. Για την αλλίωση αυτή ξοδεύτηκε το ποσό των 680.000 δραχμών, που είναι τουλάχιστον τριπλάσιο από το ποσό που απαιτούνταν για την επισκευή της τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, που κάηκε από τον Ιούλιο του 2019. Εν πάση περιπτώσει, η απαράδεκτη ενέργεια είχε σαν αυτή και αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να χαθούν πιθανότατα πολύτιμα στοιχεία που θα βοηθούσαν στη διερεύνηση των αιτίων της έκρηξης, και της φωτιάς που ακολούθησε. Στις 29 Μαρτίου, 4 εβδομάδες μετά το δυστύχημα, κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους πήγε στον τόπο του δυστυχήματος για τη συλλογή δειγμάτων εδάφους για χημική ανάλυση. Κάτι που βέβαια θα έπρεπε να είχε γίνει τις πρώτες μέρες του Μαρτίου, πριν εξατμιστούν τα όποια πτυτικά υλικά και φυσικά πριν από τον μπάζωμα. Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο. Σε 7 από τα 25 δείγματα βρέθηκε ξυλόλιο, μια ουσία που χρησιμοποιούνται ως διαλύτης και μεταξύ των άλλων στο εμπόριο καυσίμων για την όθευση της βενζίνης. Μήπως τελικά το εμπορικό μετέφερε παράνομα καύσιμα και η φωτιά δεν οφείλεται στα έλεγχα μετασχηματιστών, όπως αποφάνθηκαν διορισμένοι από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές πραγματογνώμονες. Το Μάιο, πραγματογνώμονας διορισμένος από οικογένειες θυμάτων, σε επίσκεψη στο Κουλούρι, εντόπισε στα συντρίμια τμήμα Γνάφου, που ταυτοποιήθηκε με τον έναν από τους δύο μετανάστες, ταυτοποιήθηκε η Γνάφος λοιπόν, στον έναν από τους δύο μετανάστες που υπήρχαν μεταξύ των 57 θυμάτων. Η μανούλα του μετανάστη είναι στο Μπαγκλαντές. Και μόνο το έβριμα αυτό αποδεικνύει ότι η βιαστική απομάκρυση ήταν ένα τραγικό λάθος. Τον Αύγουστο συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνη για τον μπάζωμα. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών, αντί να διερευνήσει την υπόθεση και να ασχίσει διώξεις ως όφιλε, απευθύνει αυστηρότατη εντολή προς τους γονείς μηνυτές να διευκρινίσουν τους λόγους τους μήνυσης, ορίζοντας και την ημέρα που θα έπρεπε να καταθέσουν το υπόμνημά τους στο πτεσματοδικείο Θεσσαλονίκης, προειδοποιώντας δε ότι σε όποιον δεν συμμορφωθεί θα γίνει προσαγωγή και θα πληρώσει πρόστιμο όπως προβλέπεται. Το Σεπτέμβριο, νέα αιτήματα από συγγενείς θυμάτων, να γίνει ξανά δειγματοληψία στον τόπο του δυστυχήματος και επίσης να μπουν στο Κουλούρι, στον χώρο που μεταφέρθηκαν τα συντρίμια των τρένων, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για εντοπισμό ανθρώπινων υπολοιμάτων που δεν είχαν εντοπιστεί εξαιτίας της βιαστικής εκαθάρισης του χώρου του δυστυχήματος. 25 Οκτωβρίου έγινε η νέα δειγματοληψία. Στην ανάλυση των δειγμάτων αυτών δεν εντοπίζεται ξυλόλιο, γεγονός που αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι υπήρχε στην περιοχή κατά την πρώτη δειγματοληψία το ξυλόλιο ως ρηπογόνο στοιχείο. Ενισχύει δε τις υποψίες για παράνομα μεταφερόμενο φορτίο από την εμπορική αμαξοστοιχεία. Τα εκπαιδευμένα σκυλιά, που ήταν διαθέσιμα βέβαια από την 1η Μαρτίου, μπήκαν τελικά στο Κουλούρι στις 15 και 16 Νοεμβρίου και εντόπισαν DNA, η ταυτοποίηση του οποίου ολοκληρώθηκε χωρίς να ανακοινωθεί κάτι επίσημα, χωρίς να ανακοινωθεί σε πόσα θύματα ανήκει. Δεν εντοπίσανε μόνο DNA. Εντοπίσανε υπόλοιπα ιστών, θραύσματα από οστά. Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε ότι ενημερώθηκαν οι οικογένειες των θυμάτων από τα οποία βρέθηκε DNA, ταυτοποιήθηκε DNA.
Σημειωτέλω την 19 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή, μετά τη συλλογή των πυγμάτων από την εταιρεία αυτή των σκυλιών, που είχαν βγει και είχαν κάνει δηλώσεις ότι βρέθηκαν τέλος πάντων ανθρώπινα υπολείμματα, βρέθηκαν οστάρια, βρέθηκαν ιστοί, βρέθηκαν τρίχες. Βγήκε λοιπόν η εισαγγελία του Αρείου Παύλου, ασχολείται για πρώτη φορά με το θέμα των ντεπών. Βγήκε Κυριακή βράδυ με μία ανακοίνωση σχετική με τα ντέπη, για να διαψεύσει ότι έχουν βρεθεί ανθρώπινα μέλη στα βαγόνια των φωνικών αμαξοστοιχειών. Άρα, γιατί εννοεί με τον όρο ανθρώπινα μέλη εισαγγελέας, τα μικρά τμήματα οστών και τα υπόλοιπα ιστών που βρέθηκαν 9 μήνες μετά δεν αποτελούν μέρος των ανθρώπινων σωμάτων? Και γιατί ήταν εκεί, γιατί παρέμεναν εκεί, θεωρούνταν μελιτέα? Ταυτόχρονα, στη διάρκεια της έρευνας που έγινε στο Κουλούρι, βρέθηκε και το μοιραίο μαύρο και το μαύρο κουτί της επιβατικής αμαξοστοιχίας, το οποίο βέβαια μετά από τόσο καιρό δεν ήταν λειτουργικό και δεν έγινε δυνατό, δεν έγινε δυνατή η ανάκτηση δεδομένων του. Η ανέβρεση όλων αυτών των στοιχείων 9 μήνες μετά την τραγωδία αποδεικνύει το μέγεθος της εγκληματικής αλλίωσης του τόπου του δυστυχήματος, της βιαστικής και πλημελούς διερεύνησης για θύματα και αίτια της φωτιάς, την έλλειψη σεβασμού της πολιτείας στα αδικοχαμένα θύματα και τους συγγενείς τους. Οι πραγματογνώμονες που ορίστηκαν από το Τμήμα Τροχείας Λάρισας και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, στο πόρισμά τους, συμπεραίνουν ότι η έκρηξη οφείλεται στα έλεα των μετασχηματιστών των τριών ηλεκτρομηχανών. Την άποψή του στηρίζουν στη βιβλιογραφία, η οποία όμως αναφέρεται σε διαφορετικές συνθήκες από αυτές του δυστυχήματος. Επίσης, τα συμπεράσματα αυτά αμφισβητούνται από εμπειρογνώμονες διορισμένους από τις οικογένειες των θυμάτων. Θα ήταν βέβαια ιδιαίτερα χρήσιμη η μελέτη βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχεία, της φόρτωσής της, αλλά και της διέλευσης της από όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς από Θεσσαλονίκη μέχρι και τον τόπο της σύγκρουσης. Και ενώ τα αντίστοιχα βίντεο της επιβατικής αμαξοστοιχίας συμπεριλήφθηκαν πολύ νωρίς στη δικογραφία, τα βίντεο της εμπορικής, ο ευέτης ανακριτής τα ζήτησε τέλη Μαΐου. Παρά τις επίμονες εκκλήσεις των δικηγόρων των συγγενών όλο το προηγούμενο διάστημα. Και η απάντηση που πήρε πλέον ο ανακριτής από τον προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, Πίτερ Ρεζάκη, διορίστηκε την επόμενη μέρα από τον Μητσοτάκη, όταν παραιτήθηκε ο Σπύρος Πατέρας από διευθυντής και πρόεδρος του ΟΣΕ. Διαστόματος Τερεζάκη, λοιπόν, ακούσαμε ότι τα βίντεο αυτά είχαν σβηστεί 15 μέρες μετά το δυστύχημα, όπως ορίζεται από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όλα νομότυπα και ηθικά. Και ακόμη δεν έχει ασκηθεί δίωξη στον Τερεζάκη. Ακόμη δεν έχει ασκηθεί δίωξη. Για την καταστροφή των βίντεο, την καταστροφή στοιχείων πολύτιμων για τη διερεύνηση της υπόθεσης και για άλλα πολλά για τα οποία είναι υπόλογος. Μόνο τον Αύγουστο κατασκεύθηκαν οι σκληροί δίσκοι όπου εγγράφονται τα βίντεο και στάλθηκαν για ανάκτηση δεδομένων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Από την επεξεργασία προέκυψαν λίγα καρέ που δείχνουν μόνο τις μηχανές εμπορικής αμαξοστοιχίας που είναι σταθμευμένες στο σταθμό Θεσσαλονίκης και μερικές άλλες αδιάφορες εικόνες. Δεν φαίνονται τα βαγόνια, δεν φαίνονται οι φορτάμαξες. Δυστυχώς, ο εισαγγελέας εφετών απέρριψε αίτημα του εφέτη ανακριτή που έχει την υπόθεση στα χέρια του να αποσταλούν οι δίσκοι σε ειδικό εργαστήριο στον Καναδά. Ο εισαγγελέας υποστηρίζει ότι αυτό θα καθυστερήσει την ολοκλήρωση της δικογραφίας. Οπότε δεν υπάρχει λόγος, σας μην το στείλουμε. Προφανώς με την άποψη αυτή διαφωνούμε κάθετα, διότι το θέμα της έκρηξης και του πιθανού παράλογου και έβλεπτου φορτίου της εμπορικής δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Ένα χρόνο μετά το έγκλημα που διαπράχθηκε στα Τέμπη, μόνο δύο κατηγορούμενοι είναι προφυλακισμένοι. Ο Σταθμάρχης και ο επιθεωρητής που έβγαλε τις βάρδιες εκείνης της ημέρας. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, ανώτεροι υπάλληλοι του ΟΣΕ,
των θυγατρικών εταιριών του ΟΣΕ και της Hellenic Train, συνεχίζουν τη ζωή τους έξω από τη φυλακή, κάποιοι από αυτούς βέβαια με εγγυητικούς όρους. Ουδής τέθηκε σε αρχή από την υπηρεσία του, αντίθετα, χωρίς ποτέ να τους επιβληθεί να απομακρυνθούν από τη θέση τους, ούτε για μία μέρα, συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά από τότε, έχοντας από την πρώτη στιγμή την πλήρη ελευθερία να αλλοιώσουν πιθανόν στοιχεία και έγγραφα που θα μπορούσαν να είναι επιβαρυντικά για αυτούς τους ίδιους και τους ανωτέρους τους. Ας σημειωθεί επίσης ότι πολλά έγγραφα θα έπρεπε να είχαν κατασχεθεί αμέσως μετά το δυστύχημα από τον ανακριτή, κάτι που δυστυχώς δεν έχει γίνει. Από τον Δεκέμβριο παρακολουθήσαμε τις καταθέσεις και την εξέταση μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Καθώς περιμέναμε και από την Εξεταστική Επιτροπή, όπως και από την ανακριτική διαδικασία, την αποκάλυψη σε επίπεδο Υπουργείων των υπευθύνων του εγκλήματος και την απόδοση των ευθυνών. Με τη σύνθεση που είχε με βάση το συσχετισμό δύναμης, δεν είχαμε αυταπάτες για το πώς θα λειτουργούσε η Εξεταστική Επιτροπή. Όμως, παρά την προσπάθεια συγκάλυψης που έγινε, αναδείχθηκαν πολλές αιτίες του εγκλήματος, γεγονός που δυνητικά διευκολύνθηκε το έργο της ανακριτικής διαδικασίας. Με απροκάλυπτο τρόπο εκτελήχθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία μια συστηματική προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών αποκλειστικά στο λεγόμενο ανθρώπινο λάθος. Ακούστηκε αρκετές φορές το αφήγημα ότι και σε χώρες που διαθέτουν συστήματα ασφαλείας γίνονται ατυχήματα. Άρα, να μην μειώσουμε στο ελάχιστο εμείς τον κίνδυνο δυστυχήματος και μάλιστα αφού γι' αυτό υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας. Τελικά, γιατί ξοδεύονται τόσα χρήματα για τα συστήματα ασφαλείας? Μήπως να καταργηθούν τα φανάρια στους δρόμους ή να πετούν τα αεροπλάνα ακόμη και χωρίς επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου? Καθώς δυστυχήματα γίνονται, ακόμη και όταν υπάρχουν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Επιχειρηματολογία αφελής όταν ακούγεται σε ένα καφενείο, αλλά επικίνδυνη για την κοινωνία όταν ακούγεται από υπουργούς. Πόσο μάλλον όταν η Ελλάδα, που έχει ένα μικρό και περιορισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο, κατατάσσεται στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη βασικών συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο και αναπόφευκτα πρωτοπορεί στα θανατηφόρα δυστυχήματα ανά χιλιόμετρο σιδηροδρομικού δικτύου. Και αυτό είναι από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και διαλειτουργικότητα του 2022. Τέλος, ο τρόπος με τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία έσπευσε να ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξεταστικής, να την κλείσει, δείχνει το φόβο της να μην υπάρξουν νέες αποκαλύψεις για την έκρηξη, τη φωτιά και τη βιαστική αλλίωση του τόπου του εγκλήματος. Ολοκληρώνοντας, ένα χρόνο μετά, ζητάμε πλήρη διερεύνηση του εγκλήματος από τις δικαστικές αρχές, αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακουργήματα, απόδοση δικαιοσύνης για όλους τους υπεύθυνους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, απρόσκοπτη απόδοση ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα, χωρίς την απαράδεκτη κάλυψη της πολιτικής ασυλίας για όσους ευθύνονται για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στις μετακινήσεις. Για να υπάρχει ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς, για να είναι η ζωή πάνω από το κόστος, για να μην επαναληφθεί το έγκλημα των Ντεμπόρ. Ευχαριστώ.